Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα mathiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. mathiestasport.blogspot.gr. Τρίτο μέρος της εκπομπής και να θυμηθούμε τους χορηγούς. Φρέσκο γάλα, τριαντάφυλλο, κακάο, πλήρες, ελαφρύ, στραγγιστό γιαούρτι, γάλα ημέρας, τριαντάφυλλος. Χτίζει γερούς αθλητές. Επίσης, καφέ μπαρ, γκάζι, Κωνσταντίνου Καραμαλή, 30. Απολαμβάνεις σε ένα ζεστό περιβάλλον το ποτό σου, το καφεδάκι σου, το τσιπουράκι σου, απολαμβάνοντας τους αγώνες της ομάδας σου από το ΟΤΕ TV και από το Nova. Επίσης, Άρωμα Μιλάνο από την Μπενέτο Μαρέτη στο κατάστημα Καζαντζίδης Νικολάου Πλακοπίτη 2 στην Κοζάνη. Ανδρικά ρούχα υψηλής ποιότητας με την ιταλική φινέτσα για καλό ανδρικό ντύσιμο. Κοστούμια, πουκάμισα, παντελόνια, σακάκια, μπουφάν, παλτό. Πριν περάσουμε στα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της ΕΠΣ Κοζάνης, να πούμε ότι την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου, θα τρίτη φάση κυπέλου, Βόλιο, Φούφας. Και το αναβληθέν παιχνίδι του δευτέρου ομίλου της Β' κατηγορίας, Πολύμηλος Καλαμιά, την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου. Πάμε να δούμε τι έγινε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Στην ΕΠΣ Κοζάνης, με 20 γκολ, η Α' κατηγορία, αποχαιρετά το 2018. Νέο ραντεβού δίνουν οι ομάδες για τις 12-13 Ιανουαρίου το 2019. Αγχωτική νίκη πέτυχε Κοζάνη κόντρα στον Ατρόμητο. Με Καρακατσάνη πρωταγωνιστή έριξε ντόρτια η ΑΕΠ μέσα στα κύλα. Πιστή στην παράδοση η ΑΕΚ, καλύτερος ο Μακεδονικός, είχε τις ευκαιρίες, η ΑΕΚ όμως πήρε τους 3 βαθμούς. Μεγάλα διπλά του Βοΐου μέσα στον Κρόκο και των Σερβίων μέσα στη Χαραυγή. Νίκη ανάσας για τον Ηρακλή Πτολεμαΐδας. Είχε σακαλεί ο Εθνικός, διπλό στο πρωτοχώρι και ανεβαίνει το βατερό. Να δούμε τα αποτελέσματα. 14η αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου. ΑΕΚ Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης 2-1. ΑΟ Κρόκου, Ακαδημία Βοίου 1-2. Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Τιτάν Σερβίων 0-1. ΠΑΟ Κύλων, ΑΕΠ Καραγενίων 0-4. Κένταφος Πρωτοχωρίου, Εθνικός Βατερού 0-4. Ακαδημία Ηρακλή, Τολεμαΐδας Γαλατινή 2-1. Κοζάνη, Ατρόμητος Τολεμαΐδας 2-0. Στη βαθμολογία, η Κοζάνη 42 βαθμούς, ΑΕΠ Καραγενίων 39 βαθμούς, στους 29 βαθμούς ο Τιτάν Σερβίων, Μακεδονικός Κοζάνης 23, από 19 Ακαδημία Βοΐου, ΑΟ Κρόκο και Εθνικός Βατερού, στους 18 η ΑΕΚ Κοζάνης, 15 βαθμούς ΠΑΟ Κύλων, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Ακαδημία Ερακλή Πλεμαΐδας 14, στους 12 η Γαλατινή και ο Ατρόμητος Πλεμαΐδας, 5 βαθμούς Κένταυρος Πρωτοχωρίου. Επόμενη αγωνιστική, 15η, το Σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου του 2019, ΑΕΠ Καραγενίων Εθνικός Βατερού, Μακεδονικός Κοζάνης ΠΑΟ Κύλων, Γαλατινή Κένταυρος Πρωτοχωρίου, Τιτάν Σερβίων ΑΕΚ Κοζάνης, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Ακαδημία Ερακλή Πτολεμαΐδας, Ακαδημία Βοΐου Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, ΑΟ Κρόκου Κοζάνη. Στην δεύτερη κατηγορία έπεσε η αυλαία και στον δεύτερο όμιλο. Αέρας πέρασε από το Κομινά ο Εορδαϊκός και κατέκτησε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. 13η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, Δανάη Κοζάνης, Μέγας Αλέξανδρος Άρτασας 2-1, Δόξα Μικροκάστρο, Βυζαντινός Αετός 4-0, Βέρνιο Καριοχωρίου, Περδίκας 2-2, Ελπίδες ΑΕΚ, Δάφνη Πολυμήλου 3-1, Ακρίτες Κοζάνης, Δόξα Μερμίου Πύργων 0-3, Πρόοδος Κομινών, Φυσίγμα Εορδαϊκός 1-5, Ρεπό για ΑΕΚ Καλαμιάς. Στη βαθμολογία, Φυσίγμα Εορδαϊκός 32 βαθμούς, ΑΕ Περδίκα 27, από 23 ΑΕ Καλαμιάς και Βέρμιο Καριοχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 22, Δανάη Κοζάνης 19, από 15 Δάφνη Πολυμήλου και Δόξα Μικροκάστρου, Πρόοδος Κομινών 12 βαθμούς, από 9 Βυζαντινός Αετός και Δόξα Βερμίου Πύργων, 8 βαθμούς Ελπίδες ΑΕΚ και οι Ακρίτες Κοζάνης 2 βαθμούς. Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν οι ΑΕ Καλαμιάς και η Δάφνη Πολυμήλου. Επόμενη αγωνιστική, η 14η, 12-13 Ιανουαρίου του 2019, μαζί με τον πρώτο όμιλο,
και την Α κατηγορία, Αχρήτης Κοζάνης ΑΕΚ Καλαμιάς, Δόξα Βερμείου Πύργων, Ελπίδες ΑΕΚ, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Δόξα Μικροκάστρου, Δάφνη Πολυμήλου, Πρόοδος Κομινών, Βυζαντινός Αετός Περδίκας, Φυσίγμα Εορδαϊκός, Βέρμειο Καριοχωρίου, Ρεπό, Δαναή, Κοζάνης. Η τρίτη κατηγορία θα αρχίσει στις 19 Ιανουαρίου. Πάμε στο πρώτο παιχνίδι για σήμερα. ΠΑΟΚ Κύλων ΑΕΠ 0-4. Καλύτεροι οι πόντοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πήραν τη νίκη με σκορ 0-4. Πίεζε από την αρχή η ΑΕΠ. Εδώ διαμαρτυρήθηκε για μια περίπτωση πέναλτι. Στο 18 ο κύριος Ζούλας είπε παίζεται. Στο 20 είχαμε νέο χέρι αμυντικού, στην περιοχή ο κύριος Ζούγρας εκ νέου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 29 ο Ντούκο από δεξιά θα βγάλει παράλληλη σερτή σέντρα, στην κίνηση σου τον Δαλκερανίδη, σωτήρη απόκρουση του Λαζαρίδη. Κόρνερ από τον Καρακατσάνη, στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα στο χέρι του Μιλωνά. Πέναλτι αυτή τη φορά, ο κύριος Ζούγρας θα δείξει την άσπρη βούλα, Καρακατσάνης 0-1. Ο Βλαδίκας βαθιά μπαλιά στον Τούκα, αυτός παράλληλη στον Καρακατσάνη που θα γράψει το 0-2. Στο 59 ο Καλιακούδας θα εκτελέσει φάουλ στην πλάτη της άμυνας των ποντίων, μπλοκάρει ο Χατζηγιαννάκης. Ντούκα θα στρώσει στον Καρακατσάνη που με ξερό δυνατό σουτ θα κάνει το 0-3. Στο 71 ο Ντούκα θα σερβίρει και ο Καρακατσάνης θα γράψει το 0-4. Ατομική προσπάθεια του Ντούκα από το χώρο του κέντρου, μπαίνει στην περιοχή, το σουτ θα περάσει δίπλα από το δοκάρι. Επόμενο βίντεο. ΑΕ Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης, 2-1, Κώστας Τσιόρας. Η παράδοση που θέλει την ΑΕΚ να είτε είναι η καλύτερη είτε είναι, δεν είναι να παίρνει τον αγώνα με τον Μακεδονικό. Συνεχίστηκε και σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ μια καλή ευκαιρία με τον Καζαντζίδη από κοντά. Ο Γοδενόπουλος το σουτ έξω η μπάλα. Εδώ ο Μακεδονικός θα κερδίσει το φάουλ. Θα το εκτελέσει ο Γοδενόπουλος, κεφαλιά του Λέκα 0-1 στο 34. Ξανά τον γκολ. Και από μια άλλη κάμερα. Δεν χάρηκε πολύ ο Μακεδονικός και στο 36 αδράνεια στην άμυνα. Ο Γραμμένος θα εκμεταλλευτεί, θα μπει σφήνα και με ψύχρεμο πλασέ θα ισοφαρίσει σε 1-1. Βαθιά παλιά του Ευρυπίδη του Δούμα, στο Γραμμένο θα πλασάρει το Ζινόβιο, θα ισοφαρίσει 1-1. Και από μια άλλη κάμερα, αντίθετη. 1-1 λοιπόν. Στο 44, επίθεση για το Μακεδονικό, Καζαντζίδη στον Αργυρόπουλο, θα κάνει παράλληλη σέντρα, σουτ, δεν προλαβαίνει και ο Ντουρμίση να σμπόξει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο ημίχρονο, ο Μακεδονικός στην επίθεση, ο Λάμπρο θα σημειώσει τέρμα, θα ακυρωθεί ως offside. Εδώ θα κοπεί από τον επόπτη που υπέδειξε τον Λάμπρο σε θέση offside. Κάτω από διαμαρτυρίες του Μακεδονικού και του κ. Καραθανάση για τον επόπτη, τον κ. Προλοκάκη. Χατζηζήσεις από το κέντρο, θα κάνει την παλιά. Δεν θα διώξει καλά ο τερματοφύλακας, Ευθυμιάδης. Θα πλασάρει λίγο πριν τη γραμμή, Ευρυπίδης Δούμας θα σώσει. Ο Μακεδονικός έχασε ευκαιρίες. Στο 72 Βολίδα
του Λέκα, λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 75-76. Και τον Αποστολίδη, κεφαλιά του Πουλατσόγλου, 2-1. Στη συνέχεια ο Μακεδονικός πίεσε, όμως κάπως ανορθόδοξα. Δεν μπόρεσε να απειλήσει σοβαρά την ΑΕΚ, που απειλήσε αυτή στο 83, σε μια αντεπίθεση με το γραμμένο, που εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας του Μακεδονικού, αλλά πλάσαρε έξω. Πάμε να δούμε τι δήλωσε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάκης Ομαλούτας. Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, μπορώ να πω πάρα πολύ δυνατό. Και οι δύο ομάδες μπήκαν μέσα για να κερδίζουν το παιχνίδι. Εμείς ατυχήσαμε να βρεθούμε πίσω στο σκορ. Κάναμε όμως γρήγορα την ισοφάριση. Αυτό μας έδωσε μια αυτοπεποίθηση, μπορώ να πω, για να παλέψουμε πιο καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο το ημίχρονο η ομάδα μας μπήκε λίγο πιο μαζεμένα, μπορώ να πω, πιο δυνατά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτύχησε να προηγηθεί με ένα γκολ. Δώσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, νομίζω, την μπάλα στον αντίπαλο. Και ο αντίπαλος με μεγάλες πάσεις προσπαθούσε να μας διασπάσει την άμυνα. Εμείς μαζευτήκαμε πολύ πίσω. Εντάξει, έχουμε κάποιους έμπειρους παίκτες, μπορούσαμε εύκολα να βγάλουμε την μπάλα. Θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αν και ο Μακεδονικός μπορούσε να μας πάρει και την ισοπαλία, αλλά θεωρώ όμως, βάσει την εικόνα ολόκληρου του παιχνιδιού, δικαιούμασταν την νίκη. Η ομάδα είχε κάποια αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια πήρε δύο καλές νίκες μέσα στον ΠΑΟΚ Κύλων και σήμερα με τον Μακεδονικό. Η συνέχεια. Η συνέχεια θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη για την ομάδα μας, γιατί αυτό που είπα και σε άλλες συνεντεύξεις, η ομάδα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της με μικρά παιδιά, όπως οι παίκτες, 5-6 παίκτες που ήρθαν από την δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ. Προσπαθούμε να τους δώσουμε τα κίνητρα να μπουν μέσα στην ομάδα, να παίξουν για την ομάδα. Είναι λίγο δύσκολο όμως, γιατί δεν τακτικά είναι πίσω. Πιστεύω όμως παιχνίδι με παιχνίδι και αυτοί θα ανεβαίνουν, όπως και οι μεγάλοι βοηθάν αρκετά, μπορώ να πω. Και στη συνέχεια η ομάδα μας πιστεύω να δείξει ένα άλλο πρόσωπο στο δεύτερο γύρο, να είναι ακόμα καλύτερο και να παίξει ακόμα πιο καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι σκοπός μόνο η νίκη, σκοπός είναι να παίζουμε και λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Επόμενο βίντεο, Κοζάνη Ατρόμητος Τρεμέδας 2-0, μια δύσκολη και αγχωτική νίκη πέτυχε η Κοζάνη, που είχε καθολική υπεροχή, πολλές ευκαιρίες χαμένες. Στο 4 εδώ είδαμε ο Μπαλίτσας πλάσαρε έξω, στο 13 ο Σιδηρόπουλος βολέ μετά από σέντα του Αροσβίλη πάνω από τα δοκάρια. Στο 18 ο Τραυλός βρήκε τον Αροσβίλη, αυτός έκανε τη σέντρα, βολέ του Ζινόβιου μέσα από την περιοχή πάνω από τα δοκάρια. Κόρνερ του Τραυλού, κεφαλιά πάσα του Ζινόβιου, σουτ του Τρουμπούκη, αποκρούει ο Μίτκα σε κόρνερ. Στο 45 σε μια αντεπίθεση ο Ατρόμητος με τον Μουρούζη από πλάγια, θα πλασάρει, θα βρει μπάλα το κάθετο δοκάρι. Δεύτερο ημίχρονο, ίδιο τέμπο, η Κοζάνη πίεζε, ένα σουτ λίγο έξω από τον Παπαδόπουλο. Στο 69 ήρθε η λύτρωση για την Κοζάνη, όταν ο Σιδηρόπουλος έδωσε στον Τρουμπούκη και αυτός έβγαλε ωραία σέντρα, και ο Ηλίας ο Δούμας που είχε μπει πριν λίγα λεπτά ξεκλείδωσε την άμυνα του Ατρομήτου, 1-0. Στο 71 ακυρώθηκε γκολ του Μπαλίτσα ως offside. Σέντρα του Τραυρού, ωραία κεφαλιά του Ζινόβιου, βρήκε την συμβολή των δοκών του Ατρομήτου. Και στις καθυστερήσεις, ο Δούμας έβγαλε στον Παπαδόπουλο, αυτός σούταρε, ο Μίτικας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Κωνσταντίνος Τρουμπούκης έκανε το τελικό 2-0. Το Βόλιο πήρε σπουδαίο διπλό μέσα στον ΑΟ Κρόκου, 1-2. Τα γκολ για το Βόλιο, ο Ζαρκοδήμος και ο Λάμπρος ο Καραγιάννης. Τα γκολ για τον Κρόκο, ο Μάρκος ο Τσιάρας. Πάμε να δούμε την δήλωση στον Παύλο τον Καλεμκερίδη και στον Δημήτρη τον Δούλδουρα, Πασχάλης Δημητρίου, Λάμπρος Καραγιάννης από το Βόλιο και ο Ψαλίδας από τον ΑΟ Κρόκο.
Κύριε Δημητρίου, δίκαιη νίκη σήμερα για την ομάδα σας. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, εμείς κρατάμε τους 3 βαθμούς. Ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό. Θα μπορούσε να έρθουν και τα 3 αποτελέσματα, να υπάρχει και ανατροπή στο σκορ όπως εξελίχθηκε. Αλλά θα μπορούσαμε και εμείς να το είχαμε κλειδώσει τις ευκαιρίες που είχαμε. Νομίζω ότι μας ικανοποιεί ότι έμεινε στο 1-2. Και ο κόσμος εδώ πέρα που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι απόλαυσε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ανοιχτό και από τις 2 ομάδες. Και τις 2 ομάδες να κυνηγάνε μέχρι το τελευταίο λεπτό αποτέλεσμα. Είναι η μία να κρατήσει το αποτέλεσμα, η άλλη να μπορέσει να το φέρει στα ίσια. Και νομίζω ότι ικανοποιήσει και το φιλάθλο κόσμο. Από ό,τι μου είπατε προηγουμένως, κατεβαίνετε χωρίς η ομάδα να κάνει προπονήσεις ουσιαστικά. Κατεβαίνει η μισή ομάδα. Ναι, και αυτό θεωρώ ότι είναι υπέρβαση από την ομάδα σας. Σίγουρα έχουμε αρκετά προβλήματα φέτος όσον αφορά στο θέμα των προπονήσεων, γιατί έχουμε πολλούς, κάποιους που είναι φαντάροι, κάποιοι που είναι μαθητές, έχουν δυσκολία πολύ. Με συνέπεια η ομάδα να είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την υπερπροσπάθεια που κάνουν στον αγωνιστικό χώρο κάθε Κυριακή, έτσι ώστε να μπορέσουν την ομάδα να την κρατήσουν κάπου στη βαθμολογία ψηλά. Πηγαίνετε βήμα-βήμα, φαντάζομαι, παιχνίδι με το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τελείωσε βέβαια ο πρώτος γύρος. Πείτε μου λίγο τι αποκομίσετε από την ομάδα σας και γενικά από την κατηγορία. Κοιτάξτε να δείτε, φέτος από την ομάδα μου είναι ίσως η πιο δύσκολη χρονιά που διανύω στο Βόλιο. Από το ξεκίνημα κιόλας γνωρίζαμε τα προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε μέχρι στιγμής. Πιστεύω τώρα στο καινούριο χρόνο να αλλάξει το σκηνικό, να βρούμε λύση για τους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα μας θα μπορούσε να είχε και πολύ καλύτερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα αν δουλεύαμε σωστά. Όμως και εδώ που έχουμε φτάσει, μας ικανοποιεί με την προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές και σε την κατάσταση βρισκόμαστε. Τελείωσε ο πρώτος γύρος και θα ήθελα να δώσετε και ένα μήνυμα στο φύλαθλο κόσμο. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία, ευτυχισμένο το νέο έτος, αγάπη, όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι υγιείς και να μπορούν να απολαμβάνουν και να διασκεδάζουν αυτό που κάνουν. Και εύχομαι και στην ομάδα του Κρόκ καλή συνέχεια πάνω απ' όλα. Και στη δικιά μου την ομάδα να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να δούμε το μέλλον τελείως διαφορετικά. Λάμπρο, σήμερα κερδίσατε μέσα στο Κρόκο. Δίκαιη νίκη. Πιστεύω πως ήταν δίκαιη νίκη. Παίξαμε ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και αμυντικά και τακτικά και επιθετικά παίξαμε πολύ καλό. Είχαμε καλή λειτουργία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξέραμε ότι είναι μια δύσκολη ομάδα η ομάδα του Κρόκου. Ήρθαμε με όλα μας τα όπλα να δώσουμε τα πάντα. Θέλαμε οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς, γιατί είμαστε λίγο χαμηλά στην βαθμολογία. Με τα 1002 προβλήματα που έχει η ομάδα, έχουμε αρκετούς φαντάρους. Λείπουν, προπονήσεις δεν γίνονται τακτικές. Αυτό σας κάνει πιο δυνατούς όμως από ό,τι φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, φανήκαμε πιο δυνατοί, αλλά σε φυσική κατάσταση ήμασταν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, θα έλεγα. Η συνέχεια πώς το βλέπεις? Η συνέχεια πιστεύω θα γίνουν, η διοίκηση από ό,τι έχουμε μιλήσει, θα κάνει τη δουλειά της. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, ό,τι μπορούμε κάνουμε, αρκετά παιδιά δουλεύουν. Εντάξει, πιστεύω πως όλοι οι κύριοι είναι δύσκολοι. Απλά πάμε με όρεξη στο γήπεδο γιατί το αγαπάμε το άθλημα. Είστε ευχαριστημένοι από την απόδοσή σας και από τη συγκομιδή των βαθμών στην Πολυγύρη, μια και που τελείωσε. Ευχαριστημένοι δεν είμαστε γιατί χάσαμε αρκετά παιχνίδια στο τέλος. Χάσαμε αρκετούς βαθμούς, σοφαριστήκαμε. Κερδίζαμε και μας σοφάρισαν στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, έτσι είναι η μπάλα μέχρι το 90, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Τρέχουμε. Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο? Θα ήθελα να ευχηθώ πρώτα απ' όλα υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλους τους αθλητές χωρίς τραυματισμούς, καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία. Βάιο, συνεχίστηκε αυτό το κακό σερί και σήμερα. Η ομάδα ιτήθηκε εκ νέου. Πες μου λίγο με τα δικά σου μάτια, πώς το είδες το παιχνίδι? Καταρχάς το παιχνίδι ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω ότι όσοι παραβρέθηκαν στο γήπεδο απόλαυσαν ένα δυνατό παιχνίδι άλφαρης τεχνικής, το οποίο είχε την αγωνία του, είχε ένταση, είχε το πάθος. Κάθε μία από τις ομάδες διεκδικούσε με το κάθε τη νίκη. Τώρα για την ομάδα μου, δεν θέλω να πω στη διαδικασία να πω αν ήταν πέναλτι ή δεν ήταν, γιατί τα ακούμε αυτά κάθε εβδομάδα.
Μπορώ να πω όμως ότι συνεχίζεται αυτό που προανέφερες, Παύλο, με την ατυχία, και θεωρώ ότι η ομάδα άξισε κάτι καλύτερο σήμερα, τουλάχιστον την ισοπαλία. Σταθήκαμε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, ξέραμε τι θέλαμε. Βγήκαμε οργανωμένα στην επίθεση, κάναμε τις ευκαιρίες μας, είχαμε τα δοκάρια μας. Δεν ήθελα να μπει εκείνη τη στιγμή τη συγκεκριμένη τον γκολ. Δεχτήκαμε ένα κακό γκολ πάλι στην αρχή του παιχνιδιού, όπως το προηγούμενο παιχνίδι με τα Σέρβια. Το θετικό είναι όμως ότι παρόλα αυτά δεν σκύψαμε το κεφάλι, προσπαθήσαμε οργανωμένα πάλι. Βγήκαν οι φάσεις, τα παιδιά είχαν όλα πάθος. Ήταν συγκεντρωμένα. Φαινόταν δηλαδή με το που ξεκίνησε η προθέρμανση, εγώ το είχα δει στα μάτια τους ότι ήταν αποφασισμένοι, γιατί το λέγαμε όλη την εβδομάδα αυτό, να προσπαθήσουμε να ανακάμψουμε με την έννοια όχι την αγωνιστική την ανάκαμψη, αλλά με την πρακτική, με την έννοια ότι θα πάρουμε τους βαθμούς. Γιατί έχουμε 6 αγωνιστικές τώρα νομίζω, που δεν έχουμε συγκομιδεί βαθμό. Εμένα δεν με πειράζει αυτό, με πειράζει ότι ενώ παίζουμε καλά, ας πούμε, πρέπει να αρχίσουμε από εδώ και πέρα, τουλάχιστον αυτό που αξίζουμε, να αρχίσουμε πλέον στο γήπεδο να το παίρνουμε. Δηλαδή να κοιτάμε το τέλος του αγώνα και να λέμε πήραμε ένα βαθμό ή τρεις βαθμούς. Έτσι, πολύ σωστά μιλάς. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Εγώ θέλω να μου πεις να δώσεις και τις ευχές στον κόσμο να υπάρχονται γερμανές μέρες. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές καταρχήν να είναι υγιείς, μικρούς, μεγάλους, βετεράνους και φερέλπιδες νέους. Να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, να κάνουν τη γυμναστική τους, να παθιάζονται με το άθλημά τους στο ποδόσφαιρο και στις οικογένειές τους και σε όλο τον κόσμο και τους φιλάθλους που έρχονται με το κρύο και που στηρίζουν καθένα στο ομάδα τους, να είναι όλοι καλά, με υγεία και θα τα ξαναπούμε το χρόνο 2019. Καλές γιορτές. Από το γήπεδο Κρόκου για το Μαρχέστα Σπορτ, Παύλος Καλαμγερίδης. Επόμενο βίντεο, Κένταβος Πρωτοχωρίου, Εθνικός Βατερού 0-4, με πρωταγωνιστή τον Σακαλή, να σημειώνει καρέ τερμάτων. Το Βατερό πήρε σπουδαία νίκη μέσα στο πρωτοχώρι. Εδώ είχαμε τον Κουτέρι, σε κόρνερ έδειξε ο Παραχαρίδης. Ο Ρέβας θα σουτάρει, ξανά σε κόρνερ διώχνει ο Παραχαρίδης. Σακαλής θα φύγει στην αντεπίθεση, θα πλασάρει ψύχρεμα το 0-1. Ωραία σέντρα στον Σακαλή που θα σημειώσει το 0-2 από το Ρέβα η σέντρα. Σακαλής από πλάγια θέση με γυριστό σουτ θα γράψει το 0-3. Να πούμε ότι το 0-4 που σημείωσε πάλι ο Σακαλής δεν το έχουμε. Εδώ ένα πέναλτι ζήτησε το πρωτοχώρι. Ο Σεπανίδης βρέθηκε στο έδαφος. Μια καλή ευκαιρία για το πρωτοχώρι, σουτ λίγο έξω. Κουτέρης από τα αριστερά, θα μπει, θα σουτάρει, ο Παρχαρίδης θα πει όχι. Πάλι πρωταγωνιστής ο Κουτέρης. Στον Δαβιδόπουλο. Ο Σακαλής έκανε το σούτ. Εδώ είναι η φάση με τον Δαβιδόπουλο. Με Κουτέρι και Δαβιδόπουλος από κοντά έξω. Να πούμε ότι τα πλάνα ήταν από τον Αλέξη τον Νίκο και τον Πάρη τον Καταστέριο. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίδες ΣΑΕΚ, Δάφνη Πολυμήλου, Κώστας Τσιόρας. Μεγάλη βαθμολογική σημασία νίκη πήραν οι Ελπίδες. 3-1. Εδώ είχαμε την πρώτη καλή στιγμή για τον Πολύμηλο. Κάθετο δοκάρι από τον Μελίδη, τον Λευτέρη. Στο 16 νέο σου του Τσοπανίδη απέκρουσε δύσκολο από το Ριάδη σε κόρνερ. Στη συνέχεια οι Ελπίδες ισορρόπησαν το παιχνίδι. Στο 25 κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Αβραμίδη.
Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Πολυμήλου. Το πέναλτι το εκτέλεσε ο Τσολακίδης, απέκρουσε ο Σαχπαζίδης. Στην επαναφορά ο Τσιφτσής έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρια. Στο 44 κόρνερ του Τσολακίδη, ο Δημήτρης Μήτας με κεφαλιά άνοιξε το σκορ 1-0. Από τον Δημήτρη Μήτα. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 65, Τσολακίδης τον Παλόγλου. Αυτός με ωραίο τρόπο σημειώνει το 2-0. Φάουλ σέντρα στο 73 του Αβραμίδη, ο Ηλίας ο Τσοπανίδης με γυριστή κεφαλιά μειώνει σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο 79 μεγάλη ευκαιρία για τον Πολύμηλο να ισοφαρίσει, σουτ του Τσοπανίδη στο οριζόντιο δοκάρι. Και στο 85 οι ελπίδες φράγησαν την νίκη με ατομική προσπάθεια του Παλόγλου, που σημείωσε το 3-1 και πανηγύρισε με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο. 3-1. Είπαμε σπουδαία νίκη για τις ελπίδες. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δείξει μια συνέντευξη του κυρίου Μαυροδήμου, του προπονητή της Άνω Κόμης. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Άνω Κόμης, ο Στέλιος Παπαστεργίου, και ο ταμείας ο Βασίλης Ομούσιος στον Παύλο τον Καλεμικρίδη και στον Δημήτρη τον Δολδόρα. Θέλω λίγο να μου πείτε το σχεδιασμό της ομάδας, το στόχο της ομάδας και γενικότερα να μου αναφέρετε για τα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στα γήπεδα. Όπως είπατε, είμαστε νέα διοίκηση. Έχουμε βάλει κάποιους στόχους σε κάποια οράματα για την σεζόν που διανύουμε και για την επόμενη σεζόν. Ο στόχος μας είναι να βλέπουμε το κάθε μάτς βασικά χωριστά. Επίσης, ένας μεγάλος στόχος είναι να δημοποιηθεί το νέο γήπεδο της Άνω Κόμης, το οποίο κολλείεται σε πολλά θέματα, κατά κύριο λόγο από το Δήμο, για τα προβλήματα που μιλάμε. Χρειάζεται να γίνει, ας πούμε, η ηλεκτροδότηση, η οποία είναι αρμοδιότητα του Δήμου και κολλείεται το θέμα εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να κάνουμε ακαδημίες τη νέα σεζόν, να προσελκύσουμε νέα παιδιά στον αθλητισμό, να φύγουν από τα γενικά, από τις εξόδους τους, από τα λοιπά, να έχουν ένα μέρος διαφυγής στον αθλητισμό. Να μπορούν να περνάνε τον χρόνο τους εκεί πέρα. Η Άνω Κόμη είναι ένα παραδοσιακό χωριό στο ποδόσφαιρο. Και το λέω, είναι ένα παραδοσιακό χωριό. Είναι μια ομάδα, διατήρηση ομάδα στη Δέλτα Εθνική, την παλιά Δέλτα Εθνική. Είχε πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Για κάποιους λόγους, τους οποίους εσείς και μόνο ξέρετε, η ομάδα ξεκίνησε πάλι σχεδόν από το 0. Να ορθοποδήσει στα πόδια της και να κάνει μια αντίστοιχη ανταγωνιστική πορεία. Πόσο δύσκολο είναι στη β' κατηγορία να γίνουν αυτά τα βήματα από την ομάδα? Ο κόσμος είναι δίπλα σας, σας στηρίζει ο κόσμος? Ο κόσμος σε πρώτη φάση μας στηρίζει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι. Όπως έχουμε και αρκετούς χορηγούς φέτος στην ομάδα μας που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Για περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι της ομάδας που έπαιξε στην Τελεεθνική ή και οτιδήποτε άλλο, πιο πολύ θα συγκαλυπτήσω και όλους μουσικούς τώρα που έχει περισσότερη εμπειρία από ό,τι από εγώ. Καταρχήν, αναφέρθηκε πριν για την ομάδα που είχαμε κάποτε στην Τελεεθνική και το λόγο δεν ήξερε το λόγο, γιατί σταμάτησε η ομάδα να υφίσταται και ξαναγυρίσαμε στο 11. Τότε είχαμε κάνει ένα εγχείρημα να δούμε ότι θα πάει όλα τα χωριά, να κάνουμε την ενδυμία. Συνοηθήκαμε όλα τα χωριά, 6 χωριά. Κάναμε αυτή την προσπάθεια, κρατήσαμε την ομάδα γύρω στα 5-6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Είμαι και εγώ που έπεσα από τους και μετά έμεινε άλλα 3 χρόνια. Το εγχείρημα απέτυχε για ποιο λόγο? Ο λόγος που απέτυχε ήταν πάλι αυτό, σε αυτό το καλό που μπαίνουν όλοι οι παράγοντες. Όταν δουν ότι γίνεται κάτι καλό, αρχίζουν τον πρωτοβουλισμό, παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, αρχίζουν να λένε για επαγγελματικές κατηγορίες και μετά κάνει την μπάλα. Για μένα ο κύριος λόγος ήταν αυτός. Για εμάς τώρα, για το χωριό μας. Εμείς ξεκινήσαμε την προσπάθεια από το 2011, ξέρεις καλά κι εσύ. Ξεκίνησαμε μερικά παιδιά σαν παρέα, ξαναξεκίνησε την ομάδα από το 0. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάναν. Ό,τι μπορούσαν τα παιδιά κάναν. Τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, ούτε γήπεδο είχαμε, ούτε τίποτα.
Και από τότε που μου ζήτησαν εμένα την βοήθεια τα παιδιά, έβαλα σαν πρώτο στόχο να κάνουμε ένα γήπεδο, τουλάχιστον να έχουμε ένα γήπεδο να κάνουμε τις προπονήσεις, αν όχι τους αγώνες. Χωρίς με μηδαμινή βοήθεια, μπορώ να πω, κάναμε το γήπεδο μόνοι μας, με τα παιδιά τα προηγούμενα και την τωρινή διοίκηση. Καταφέραμε φέτος να παίξουμε αυτό το γήπεδο. Φέτος έχουμε την τύχη να πάρουμε ένα προπονητή σαν τον Σωτήρη τον Μαυροδήμο, ο οποίος για μας είναι τιμή που βρίσκεται στην ομάδα μας. Συζητήσαμε, είδαμε ότι συμπίπτουν το σκεπτικό το δικό μας με το δικό του, γιατί είναι και αυτός ένας προπονητής που θέλει να δουλεύει με μικρά παιδιά, να χαίρεται να βλέπει μικρά παιδιά στο γήπεδο. Και για το στόχο που είπαμε μετά, αν μπορούμε να βγούμε στην Αλφα. Φέτος μας πότε είναι στην Αλφα. Με αυτά που έγιναν στις ομάδες που παρετήθηκαν, δεν θέλεις. Γιατί ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τις δυνατότητες που έχουμε. Αυτά και από τη διοίκηση της Ανοκόμης, και αφού ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τον Τριαντάφυλλο, γάλα φρέσκο Τριαντάφυλλος, όπως και το καφέ Γκάζι, αλλά και το κατάστημα ανδρικών ρούχων Καζαντζίδης, εμείς να δώσουμε νέο ραντεβού 14 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί βέβαια μια εκπομπή επανάληψη 7 Ιανουαρίου, όπου θα δούμε την εκπομπή των παλεμάχων της Κοζάνης, Νίκος Γκουσγκούνης, Κώστας Αγόρου, Μιχάλης Σαμαράς, Σωτήρης Βλάχος. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και το νέο έτος, το 2019, να είναι για τον καθένα έτσι όπως το περιμένει, έτσι όπως το θέλει. Καλή σας νύχτα, ραντεβού σε ένα χρόνο.